Το φρεντάκι μου εγώ το έχω έτοιμο από την ώρα που μπήκα στο στούντιο. Είναι καλή ευκαιρία. Σε καρέκλα σκηνοθέτη, Σταυροπόδη, και σας ακούμε, κύριε Τσόχο. Καλησπέρα σας. Σε καρέκλα σκηνοθέτη είμαι, όντως. Μας έκανα εικόνα να τα λέμε εκεί που είσαι εσύ, αλλά τα λέμε στο ραδιόφωνο. Δεν πειράζει. Εγώ είμαι εδώ. Για λίγες ώρες ακόμα. Α, τελευταία μέρα σήμερα. Βέβαια. Μία και τα μία. Βέβαια. Μάλιστα. Ωραία, 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 ωραία. Καλές διακοπές, λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τι θέλεις να συζητήσω τώρα? Έχεις και την πράγμα. Δεν έχει τίποτα, ναι, δεν έχει. Ας κάνουμε ένα flashback στα γεγονότα της σεζόν. Τι να πω. Είναι δύσκολη η επόμενη μέρα. Το είχαμε έτσι κι αλλιώς, το είχαμε συζητήσει αρκετές φορές ότι θα ήταν δύσκολη η επόμενη μέρα αν ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερνε. Εγώ η αλήθεια είναι ότι δεν ήμουν τόσο πολύ αισιόδοξος ότι τα κατάφερνε. Όχι γιατί δεν θα παρουσίαζε μια βελτίωση στην εικόνα του, που εν τέλει δεν παρουσίασε και μεγάλη βελτίωση, αλλά γιατί έτσι κι αλλιώς το καλοκαίρι, όταν οι ομάδες προετοιμάζονται το να ανατρέψεις 1-2-0, είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε. Δεν τα κατάφερε και υπάρχουν αιτίες που δεν τα κατάφερε. Εγώ την αντιλαμβάνομαι, την κατανοώ και την αντιλαμβάνομαι, την κριτική στο Λουτσέσκου. Λέω όμως ότι δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι δηλαδή η επιτυχία ενός προπονητή. Ναι, οκ, okay, το καταλαβαίνω ότι, όπως κι άλλωστε και ο ίδιος είπε, εγώ προετοίμασα την ομάδα, άρα εγώ έχω την ευθύνη. Αλλά είναι μια γενικότερη αποτυχία του οργανισμού ΠΑΟΚ και σε σχέση με τον σχεδιασμό του καλοκαιριού. Εγώ δεν κρίνω τις μεταγραφές τόσο νωρίς, αν δεν είναι επιτυχημένες ή όχι. Όποιος Κοαλιάτα, όποιος Ντάντας, όποιος Νάσμπεργκ, όποιος Κάργας, όποιος Νάρεϊ, όποιος Μπράντον Τόμας. Είναι πολύ νωρίς για να το κρίνουμε όλους αυτούς. Λέω όμως ότι το σχέδιο δεν λειτουργήσε, γιατί ναι μεν ο ΠΑΟΚ ήξερε ότι το έχει αποφασίσει και ορθώς ως ένα βαθμό ότι θα πάει σε μια ανανέωση και ηλικιακή, κυρίως ηλικιακή, αλλά και προσώπων στο ρόστερ. Προσπάθησε να το κάνει γρήγορα, αλλά υπήρξαν 3-4 πώς να το πω, αστοχίες ή 3-4 λάθος χειρισμοί που εν τέλει κόστησαν πάρα πολύ. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε 2 κρίσιμα μάτς χωρίς σεντερφόρ επί της ουσίας. Αυτή ήταν μια μεγάλη αστοχία. Ο ΠΑΟΚ ενώ ήθελε ή τέλος πάντων δοκίμασε να κρατήσει κανένα δυο από τους πολύ έμπειρους ποδοσφαιριστές προκειμένου να τον στηρίξουν το καλοκαίρι στα προκριματικά, επί της ουσίας δεν τα κατάφερε με κανέναν, διότι ναι μεν κράτησε εν τέλει τον Μπίσεσβαλ, αλλά τον κράτησε τόσο αργά που δεν τον είχε σε αυτά τα μάτς. Και δεν κράτησε τον Κρέσπο, όπου ήταν δύο από τις επιθυμίες που είναι φανερό του Λουτσέσκου, άλλωστε και με τους δύο ο ΠΑΟΚ διαπραγματεύτηκε, ο ένας έφυγε, ο άλλος έμεινε με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Είχε μια-δυο αναποδιές, τραυματισμός Ολιβέιρα, τραυματισμός Διεϊρίνια. Είχε μια-δυο αστοχίες, διότι ως τέτοιες πρέπει να τις κρίνουμε ανεξάρτητα από τι θα συμβεί από εδώ και στο εξής, με μεγαλύτερη ευθύνη του Σάστρε, διότι ξαναλέω ήταν ένας προσφαιριστής που ο ΠΑΟΚ τον είχε στα πόδια του 6 μήνες, άρα θα έπρεπε να κρίνει αν τον χρειάζεται να τον αποκτήσει και αν τον χρειάζεται να τον αποκτήσει, να τον αποκτήσει δεδομένα για να τον χρησιμοποιεί. Και εγώ λέω ότι ο Λουτσέσκου είναι φανερό ότι δεν τον εμπιστεύεται και δεν στέκομαι στην πολύ κακή εμφάνιση του το πρώτο μάτς. Στέκομαι στο γεγονός ότι στο πρώτο μάτς τον έβαλε αναγκαστικά, γιατί δεν είχε άλλον, και στο δεύτερο, όταν είχε λύσεις, δεν τον συμπεριέλαβε στην αποστολή. Για έναν παίχτη που τον είχε 6 μήνες στα πόδια του και δεν τον πήρε φέτος το καλοκαίρι, και άρα χρειάζεται το χρόνο προσαρμογής, η συνεργασία, η συνεννόηση Μπότο Λουτσέσκου θα έπρεπε να είναι πιο ξεκάθαρη σε σχέση με την χρησιμότητα της παραμονής του και αν υπήρχε λόγος να παραμείνει και αν υπήρχε λόγος ο ΠΑΟΚ να πληρώσει για να τον αποκτήσει και να τον προσφέρει και ένα συμβόλαιο να τον έχει με μόνιμη μεταγραφή. Λίγο το ένα, λίγο το άλλο, φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, σε μια αποτυχία που ο ΠΑΟΚ θα την κουβαλήσει σε όλη τη σεζόν. Θα την κουβαλήσει σε όλη τη σεζόν, γιατί κάθε φορά που το ξέραμε αυτό, ότι σε μια νέα ομάδα με τόσο μεγάλη ανανέωση στο ρόστερ
θα υπάρχουν σκαμπαλεβάσματα. Κάθε φορά λοιπόν που θα υπάρχει ένα αρνητικό αποτέλεσμα, μια αρνητική εμφάνιση, θα προστίθεται στη μεγάλη αποτυχία του καλοκαιριού. Όπως συνέβαινε τελευταίο παράδειγμα κλασικό πέρυσι με την ΑΕΚ. Επιπλέον, ο χρόνος που ήθελε να αγοράσει ο ΠΑΟΚ, προκειμένου να μεγαλώσει αυτά τα νέα παιδιά που πήρε, να τα οριμάσει, τελειώνει πολύ γρήγορα, πολύ άκομψα. Διότι ας πούμε τώρα θα είχαν δύο ακόμη μάτς με τις Spartans, μετά θα είχαν ακόμα δύο μάτς, ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να αγοράσει χρόνο για να εξοικειωθούν, να μπουν στο κλίμα της ομάδας, να αποκτήσουν χημεία όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές μέσω των προκριματικών. Τώρα δεν το έχει, τώρα το επόμενο επίσημο μάτς είναι στις 20 Αυγούστου, σχεδόν 20-25 μέρες θα βράζει στο ζουμί του, θα ψάχνει να βρει φιλικά να παίξει, να επιτυμάσει πράγματα. Έχουμε μια σημαντική απώλεια στο έσοδο, της τάξης των 7-8 εκατομμυρίων ευρώ, που δεν είναι καθόλου αμιλητέα. Και μπορεί να μην φανεί την φετινή σεζόν, αλλά μπορεί να φανεί στο επόμενο καλοκαίρι, όταν ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε φέτος να έχει μια σεζόν που θα βγάλει χρήματα ή τέλος πάντων δεν θα μπει μέσα, και φαίνεται πως αυτό δεν θα συμβεί. Θα είναι άλλη μια χρονιά με ζημιές. Και βέβαια, μακροπρόθεσμα του κάνει πάρα πολύ κακό και στην δική του βαθμολογία, πέρα από τη βαθμολογία της χώρας. Άλλωστε, το κακό που κάνει στην δική του βαθμολογία και στη βαθμολογία της χώρας είναι επί της ουσίας κοινό, γιατί το κακό και στη βαθμολογία της χώρας σημαίνει ότι μπορεί να μην ξαναβγάζουμε 5 ομάδες, να ξαναβγάλουμε 4, άρα με ξέρεις τον πρώτο όλοι οι άλλοι να παίζουν στο conference, να χάσουμε όλα αυτά τα προνόμια. Ναι. Αλλά πέρα από όλα αυτά τα προνόμια, ο ΠΑΟΚ πέφτει και στη δική του βαθμολογία. Άρα αυτό σημαίνει ότι αν του χρόνου έπαιζε προκριματικά Champions League, αν είχε κάνει φέτος μια αντίστοιχη πορεία με την περσινή, ενδεχομένως και για έναν ή και δύο γύρους να ήταν ισχυρός. Τώρα δεν θα είναι καθόλου εύκολο να συμβεί αυτό. Γενικώς, από όποια οπτική και αν το δεις, αυτός εδώ αποκλεισμός, ένας αποκλεισμός που τον δεδομένα τον πάει πίσω και τον δημιουργεί ένα σωρό προβλήματα. Δεν θα λυθεί κανένα πρόβλημα όμως από όλα αυτά, αν μηδενίσουμε τα πάντα. Θυμίζω ότι περίπου στο τέλος Νοέμβρη, αρχές Δεκέμβρη την περσινή χρονιά, στον ΠΑΟΚ φτάσαμε σε ένα σημείο να μηδενίσουμε σχεδόν τα πάντα. Φτάσαμε σε ένα σημείο μετά από εκείνες τις ήττες στο πρωτάθλημα που οριστικά βγήκε εκτός διεκδίκησής του, να έχουμε ανακοινώσεις ισοπεδωτικές για ποδοσφαιριστές, για προπονητές, για διοίκηση. Φτάσαμε σε ένα σημείο να κινδυνεύουν να μπουν οπαδοί του ΠΑΟΚ μέσα στο γήπεδο και να δημιουργήσουν σοβαρά επεισόδια και να πάνε την ομάδα πολλά χρόνια πίσω. Μάλλον για την ακρίβεια μπήκαν, αλλά ευτυχώς δεν δημιούργησαν επεισόδια. Και όλο αυτό γύρισε όταν διαπιστώθηκε, θυμάμαι τότε να λέω ότι κάνουν λάθος όλοι αυτοί που προσπαθούν να πεινάξουν τον ΠΑΟΚ στον αέρα, όχι μόνο με κριτήρια λογικής, αλλά και με κριτήρια ποδοσφαίρου, διότι ήταν ακόμα Δεκέμβριος και ένα χαρακτηριστικό του ΠΑΟΚ έχει πολλά πράγματα να διεκδικήσει ακόμα μέσα στη σεζόν, από το να πει από το Δεκέμβριο μήνα ότι αυτή εδώ είναι μια τελειωμένη χρονιά. Τελικά ο ΠΑΟΚ στην συνέχεια έφτασε μέχρι το 8 της Ευρώπης. Ναι, χρειάστηκε να βάλει νερό στο κρασί του Λουτσέσκου, χρειάστηκε να αλλάξει η οπτική, χρειάστηκε να εμπιστευτεί και άλλους ποδοσφαιριστές, χρειάστηκε να εμπιστευτεί νέα παιδιά. Αλλά τέλος πάντων αποδείχθηκε ότι πέρυσι τον Δεκέμβριο, όταν έμοιαζαν όλα τελειωμένα και καταστραμμένα για τον ΠΑΟΚ, η συνέχεια της χρονιάς ήταν πολύ πολύ διαφορετική. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και φέτος. Είναι πολύ νωρίς για να ισοπεδωθεί οποιοδήποτε από αυτούς που ήρθαν. Μπορεί στο τέλος της ημέρας ο Μπότο να αποδειχθεί ότι απέτυχε παταγωδός. Δεν λέω ότι αποκλείεται να συμβεί. Λέω όμως ότι είναι λάθος να το κρίνουμε τώρα. Δεν μπορούμε να το κρίνουμε τώρα. Όποια εξέλιξη και την όποια συνεισφορά του όποιου κουαλιάτα, του όποιου ντάντας, δεν μπορούμε να την κρίνουμε από δύο μάτς. Είναι, πώς να το πω, είναι ανόητο, είναι γελίο. Το ότι υπάρχουν κάποια ανησυχητικά σημάδια, προφανώς υπάρχουν κάποια ανησυχητικά σημάδια. Αλλά είναι ανησυχητικά σημάδια, είναι αυτό, δεν είναι κάτι περισσότερο. Και το λάθος, το πρόβλημα με τον αποκλεισμό από την Ευρώπη δεν διορθώνεται. Τελείωσε. Έγινε, προκαλεί όση ζημιά προκαλεί στον ΠΑΟ, που την περιέγραψα αναλυτικά νωρίτερα, είναι μεγάλη, αλλά δεν διορθώνεται. Δεν αλλάζει κάτι τώρα. Τώρα είναι ο επόμενος στόχος. Και ο επόμενος στόχος ξεκινάει στις 20 Αυγούστου και είναι το πρωτάθλημα. Προφανέστατα, αν ο Λουτσέσκου έχει την αίσθηση
την έχει δηλαδή, μας το έχει πει, ότι του λείπει ένα κομμάτι από το παζλ, πρέπει να επιμείνει σε αυτό, με όποιες δυσκολίες μπορούν να προκύψουν στο να πείσεις παίχτη τώρα να έρθει ή στο να βρεις τα χρήματα από τη στιγμή που έχεις μια μεγάλη χασούρα για να πάρεις έναν τέτοιου είδους προσοριστή. Αλλά αν ας πούμε επιμείνεις στον Σωτέλδο ή τέλος πάντων δεν ξέρω αν επιμένεις στον Σωτέλδο ή αν επιμένει οπωσδήποτε στην απόκτηση ενός δεκαριού, θα πρέπει να δει οπότε και η διοίκηση πώς μπορώ να το κάνω αυτό το χατήρι, γιατί είναι κρίμα να λείπει ένα κομμάτι από το πάγκο και να προβληματίζει τόσο πολύ τον προπονητή. Αλλά δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Δεν μπορεί ξαφνικά ο Πάπα να κάνει 10 μεταγραφές. Νομίζω το καταλαβαίνει ο καθένας. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, είναι μια μεγάλη στραβοτιμονιά, αλλά αυτό το καράβι έχει να ταξιδέψει ο Πάου και με αυτό πρέπει να ταξιδέψει. Δεν μπορεί να συμβεί διαφορετικά τώρα. Φυσικά και δεν μπορεί. Μα αφού έχουμε το δεδομένο. Αλλά θέλω να σταθούμε λίγο παραπάνω στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι της χθεσινής βραδιάς. Το πώς προσέγγισε ο ΠΑΟΚ, το πώς προσέγγισε η Λεύσκη και γενικότερα δηλαδή οι δύο προπονητές πώς προσέγγισαν το παιχνίδι αυτό. Μιχάλη. Η Λεύσκη είναι μια καλά οργανωμένη ομάδα. Με έναν προπονητή που προφανέστατα κάνει καλά τη δουλειά και με μια ομάδα με ποδοσφαιριστές χαμηλού κόστους και μέτριων δυνατοτήτων έχει καταφέρει να τη μετατρέψει σε ένα πάρα πολύ καλό σύνολο. Το συζητάγαμε και χθες αργά το βράδυ μετά το match, ότι στα μάτια μου η Λεύσκη είναι μια ομάδα ίδιας δυναμικότητας, ίδιων κυβικών, ίδιας οργάνωσης πάνω κάτω με τον περσινό μπάς. Με ανάλογο budget, ίσως λίγο μεγαλύτερο, ίσως κάτω εκεί, με ανάλογης δυναμικής καλούς ποδοσφαιριστές, με την στήριξή της στο παιχνίδι της να είναι η καλή της ανασταλτική λειτουργία η οποία στηρίζεται στην καλή φυσική κατάσταση, με πολύ κοντινές αποστάσεις ανάμεσα σε άμυνα και επίθεση. Η Λεύσκη είχε τρεις ζώνες άμυνας σε απόσταση 25-30 μέτρων το πολύ. Γι' αυτό ακριβώς ανεβάζει τόσο ψηλά την αμυνά της. Την ανεβάζει για να είναι πολύ κοντά με τη μεσαία γραμμή και την επίθεσή της. Την ίδια ώρα που πάω δεν έχει καλή οργάνωση στο επιθετικό κομμάτι του παιχνιδιού. Mm. Δεν έχει συνεργασίες. Έως ένα βαθμό είναι φυσιολογικό με τρεις από τους τέσσερις μεσοεπιθετικούς να είναι παίχτες της που είχαν φέτος με μεταγραφή το καλοκαίρι. Δηλαδή ο Κουαλιάτα, ο Ντάντας και ο Νάρη. Με έναν κατά συνθήκη center for, διότι ο Νάρεϊ δεν είναι κατά βάση center for, και με μια μεσαία γραμμή που δεν είχε, η αλήθεια είναι, πολύ ενέργεια, ο Κόρτιτς και ο Αουγκούστο, που είναι και πολύ κομβικοί νομίζω με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Κάπως έτσι το μάτς στράβωσε. Στράβωσε και εκείνο το σοβαρό λάθος του Λευτέρη Λίρατζη, αλλά το πρόβλημα του ΠΑΟΚ δεν ήταν ότι δέχτηκε ένα γκολ ή ότι έφαγε και μια-δυο φάσεις ακόμα. Το πρόβλημα του ΠΑΟΚ ήταν ότι δεν μπορούσε να δημιουργήσει. Δεν μπορούσε να κλείσει την Λεύσκη στα καρέ, δεν μπορούσε να αρχίσει να δημιουργεί γαϊτανάκι ευκαιριών, ώστε να ξυπνήσει την Τούμπα, να ξεσηκώσει τον κόσμο και να λυγίσει ψυχολογικά την Λεύσκη. Πήγε να σου δημιουργηθεί η αίσθηση ότι αυτό μπορεί να γίνει μετά τον γκολ του Ντάντας, μετά το 1-1, το οποίο μάλιστα έρθε από μια καλή πίεση, από ένα καλό pressing του Μπίσεσβαρ, που πίεσε για να κλέψει μπάλα και τα κατάφερε, και έτσι έφερε τον γκολ. Εκεί πίστεψε ότι μπορεί ο ΠΑΟΚ, χωρίς να είναι καλά, να πάρει λίγο ψυχολογία, να βοηθήσει η Τούμπα, να μείνει ψηλά, να πιέσει, να θολώσει λίγο το μυαλό των παιχτών της Λεύσκη και κάτι να συμβεί. Αλλά δεν κράτησε πάνω από 4-5 λεπτά αυτή η αίσθηση. Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν καθόλου έτοιμος για να κάνει μια τέτοιου ανατροπή. Δεν ήταν, φάνηκε ότι δεν ήταν έτοιμος. Ξέρεις τι, το συζητούσαμε και χθες το βράδυ. Εμένα αυτό που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και το είπα από την πρώτη στιγμή ήταν ο φοβερός εκνευρισμός που είχαν οι παίχτες από τα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού. Δηλαδή σαν να είχαν μαλώσει, ας πούμε, να είχαν βρεθεί με κάποιους, να είχαν μαλώσει και να είχε παραμείνει αυτός ο εκνευρισμός και κάποια στιγμή τους είπαν, παιδιά, μπείτε μέσα γιατί πρέπει να παίξουμε και το παιχνίδι. Από την πρώτη λάθος πάσα, από την πρώτη χαμένη
χαμένη μπάλα, ας πούμε, είχαν πολύ εκνευρισμό. Και η φάτσα του, στη φάτσα φαινόταν, αλλά και μεταξύ του. Στράβωμα. Ναι. Χωρίς λόγο. Ναι, γι' αυτό το παιχνίδι από νωρίς, εννοώ. Ναι. Καταλαβαίνω πολύ καλά που λες. Λέω ότι η αλήθεια είναι ότι ξέρεις, ο παίκτης μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο το καταλαβαίνει αν είναι καλά, αν είναι έτοιμος για την ανατροπή, αν η ομάδα πατάει καλά, αν η ψυχολογία της είναι καλά, αν έχει μεγάλη πίεση που θα την, που θα την λυγίσει. Επίσης καταλαβαίνουν αρκετοί από αυτούς το μέγεθος της σημασίας που έχει η πρόκληση. Δες τη φωτογραφία με τον Νάρη που είναι πόσο 10 μέρες στην Ελλάδα. Και η αντίδρασή του με το σφύριγμα της λήξης, ναι, είναι η καταστροφή ήρθε. Όλο αυτό δημιούργησε, αντί να δημιουργήσει κίνητρα, δημιούργησε εκνευρισμό. Δημιούργησε κακή πίεση, κακή ψυχολογία. Αυτό είναι μέρος και της ευθύνης του Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου το ξέρουμε ότι είναι μαέστρος στο να δημιουργεί, μάλλον να προετοιμάζει ψυχολογικά τις ομάδες που έχει στα χέρια του. Είναι μαέστρος του να κάνει αυτά που, που να το πω, μοιάζουν πολύ δύσκολα, να κάνει τους προσφεριστές να τα πιστεύουν ως απολύτως εύκολα να επιτευχθούν. Είναι αυτός που τους ψήνει να ξεπερνούν τραυματισμούς, εμπόδια, συνθήκες κούρασης κτλ. Κτλ. Αλλά ακόμα και αυτός δεν γνωρίζει καλά τους ποδοσφαιριστές του, όχι ως ποδοσφαιριστές, αλλά και ως ανθρώπους, για να πατήσει πάνω στα κουμπιά τους και να βρει αυτά που δημιουργούν τα κίνητρα, παρακινούν τον καθένα με τον θετικό τρόπο και δεν τον αγχώνουν και δεν τον πιέζουν. Όταν πρόκειται για τον Μπίσεσβαρ ή τον Βιεϊρίνια ή δεν ξέρω ποιον, τα κουμπιά αυτά πια τα ξέρει πάρα πολύ καλά. Όταν πρόκειται για παιδιά που τα ξέρει από 10 μέρες έως ένα μήνα, προφανώς ακόμα δεν έχει βρει τα κουμπιά τους. Δεν έχει κουμπώσει ακόμα, ρε παιδί μου, όλο αυτό. Δεν έχει γίνει όλο αυτό ακόμα ομάδα έξω από το κήπεδο. Τη φοβάται τόσο πολύ την ομάδα, δεν την ξέρει τόσο πολύ την ομάδα, λέω εγώ τώρα. Γι' αυτό και δεν ρίσκαρε στο 20 λεπτό, ας πούμε, ή στο μισάωρο του πρώτου ημιχρόνου να κάνει εκείνη την ώρα δύο αλλαγές για να δείξει, να στείλει και ένα μήνυμα, ρε παιδί μου, μέσα στους ποδοσφαιριστές του. Γιατί αυτό βλέπαμε. Γιατί δεν πήγαινε το έργο, φαινόταν από την αρχή. Δεν πήγαινε. Δεν μπορείς να κάνεις μια αλλαγή σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Δύο αλλαγές, μία-δύο αλλαγές το 25 λεπτό που λένε. Νομίζω ότι φοβήθηκε ότι εκεί αυτούς που θα βγάλει μπορεί να τους χάσει. Ναι. Διότι δεν είναι εύκολο να βγάζεις παίκτη στο 25. Και το δεύτερο, νομίζω ότι τον είδαμε 2-3 φορές, κυρίως κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου, σε κοντινά πλάνα να συζητάει με τον Μπάτσι. Ναι. Και να έχουν και οι δύο αυτό το βλέμμα. Τι κάνουμε τώρα, τι λύσεις υπάρχουν, τι ιδέα να κατεβάσουμε. Δεν την έχει έτοιμη την ομάδα. Δεν την έχει έτοιμη την ομάδα, όχι από άποψη φυσικής κατάστασης ή από άποψη. Δεν την έχει έτοιμη την ομάδα, γιατί ο Λουτσέσκου για να αισθανθεί καλά με την ομάδα πρέπει να αισθανθεί ο ίδιος καλά ο εαυτός με την ομάδα. Δεν την έχει αυτή την σχέση ακόμα με την ομάδα του. Δεν την έχει αυτή την εμπιστοσύνη. Δεν το έχει αυτό το δέσιμο. Ακόμα προσπαθεί να το χτίσει. Έχει πολλές αμφιβολίες για πολλά από όσα κάνει, για πολλούς από τους παίκτες που έχει. Έχει πολλές, πώς να το πω, άγνωστες συνθήκες. Δεν ξέρει πώς αντιδρά ο καθένας στην πίεση, στο άγχος, στο δεχτήκαμε πρώτη γκολ και τώρα ο αποκλεισμός είναι ακόμη πιο κοντά. Ποιος μπορεί εκεί να βγάλει χαρακτήρα, ποιος δεν μπορεί να βγάλει χαρακτήρα. Είναι συνθήκες που τη ζει τώρα, προσπαθεί να τις κατανοήσει τώρα. Δεν τυχαίο ότι και στα δύο παιχνίδια έβγαλε στο ημίχρονο τον Γκουαλιάτα. Αλλά να τον βγάλει στο δεύτερο παιχνίδι, ενώ στο πρώτο δεν έχει βγάλει στο ημίχρονο από το 20, κινδυνεύει να τον χάσει. Να περάσει στο μάτς τον Μπίσεσβάρ. Δεν ξέρω αν μπορούσε να παίξει 70 λεπτά. Αν είχε την αίσθηση ότι είναι. Βάλε το τηλέφωνο λίγο καλύτερα, Μιχάλη, δεν σε ακούμε. Αν είχε την αίσθηση ότι ο Μπίσεσβάρ μπορούσε να παίξει 70 λεπτά, αν είχε την φυσική κατάσταση. Ναι.
να παίξει 70 λεπτά. Δεν είναι εύκολο να αλλάξεις ποδοσφαιριστές στο 20-25 όταν δεν υπάρχει λόγος τραυματισμού. Πάντως χανόταν χρονιά. Οκ, εν τέλει όπως αποδείχτηκε δεν ήταν έτοιμος ο ΠΑΟΚ ανεξαρτήτως προσώπων να την πάρει αυτή την πρόκληση. Πάντως εχθές στις συνεντεύξεις τύπου, μάλλον την πρώτη που μίλησε στη Νόβα εκεί στα αποδυτήρια και μετά στην καθιερωμένη με καθυστέρηση, γιατί υπήρχε αυτή η συζήτηση με αντιπροσωπεία οπαδών όπως πληροφορηθήκαμε μετά, μίλησε και για τις πολλές αλλαγές, ότι σκεφτήκαμε ότι μπορεί να έρθει κάτι τέτοιο μετά τις αλλαγές, τις αρκετές αλλαγές που κάναμε, και στάθηκε αρκετά και στις ηλικίες, το ανέβερε 2-3 φορές. Τις ηλικίες. Είναι απολύτως συνολικό, δεν είναι δικαιολογία, δεν είναι άλλωστε, είναι μια πραγματικότητα. Εγώ λέω όμως ότι σε αυτό το πράγμα, επειδή δεν είναι χάσαμε στις δύο πρώτες αγωνιστικές στο πρωτάθλημα, οκ, είναι πρόβλημα, θα το κουβαλάμε μαζί μας όλη τη χρονιά, αλλά διορθώνεται. Χάσαμε στο πρώτο μάτι των προκριματικών του Ιουλίου, χάσαμε την Ευρώπη. Δεν υπάρχει, δεν διορθώνεται. Είναι γεια σας. Το κουβαλάμε τα επόμενα 5 χρόνια. Το κουβαλάμε φέτος. Χάνουμε τα λεφτά. Έχουμε μουρμούρα. Έχουμε εσωστρέφεια. Το κουβαλάμε και τα επόμενα 5 χρόνια στην Ευρώπη. Διότι με αυτόν τον αποκλεισμό θα έχουμε χαμηλότερη βαθμολογία, δυσκολότερες πληρώσεις. Μπούρου. Δεν είναι χάσαμε τις δύο πρώτες αγωνιστικές. Άρα οφείλεις, όταν προχωράς σε μια τέτοια ανανέωση, να βρεις τον τρόπο πώς θα θωρακίσεις την ομάδα για να παίξεις αυτά τα 2-3 προκριματικά. Πρόσεξε. Κόντρα σε ομάδες που δεδομένα είναι υποδεέστερες, χαμηλότερου, πολύ χαμηλότερου budget από εσένα και πολύ χαμηλότερου δυναμικής. Διότι αν έκανε αυτή την ανανέωση και έπαιζε προγραμματικά Champions League και έβρισκε στον δρόμο την Μπενφίκα και τον Άγιαξ και αποκλειόταν, τώρα δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε για καταστροφή. Θα μιλάγαμε για μια στρατηγική επιλογή της ομάδας να αλλάξει πολύ το roster της, που είναι πολύ φυσιολογικό να θέλει πολύ χρόνο για να αποκλείσει μια καλύτερη ομάδα τη θεωρία από τον ίδιο τον ΠΑΟΚ. Όμως όταν πρόκειται να αντιμετωπίσεις ομάδες πολύ υποδεέστερες, φροντίζεις να βρεις τον τρόπο πώς με 8-10 περσινούς, γιατί δεν άλλαξε 30 προπονητές, θα κάνεις τη δουλειά του καλοκαιριού και θα πάρεις την πρόκληση. Έτσι είναι. Λοιπόν, κύριε Τσόχο, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλώς από τον Κύριακο. Γεια σας.